Άλλο ένα γκολ λοιπόν για τη Βόνη. Το γκολ ήρθε στο 89. Σε ένα λεπτό θα μπούμε στις καθυστερήσεις. 2-4 λοιπόν. Με αυτόν τον τρόπο που είδατε. Να πούμε μπράβο στα παιδιά των δύο ομάδων για την προσπάθειά τους σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Μέσα στη βροχή ήταν αγώνας και όχι μόνο βροχή, χιονόνερο. Θερμοκρασία 2 βαθμούς. Να μπράβο και σε μένα. Γι' αυτό το σκηνικό εδώ, την ομπρέλα έχω πάνω, δείτε. Την ομπρέλα. Με γάτια σκούφους και τα σειρά άλλο πάγωτα. Εδώ είναι το σκηνικό. Είναι όλο. Έχουμε μπει ήδη στις καθυστερήσεις. 30 δευτερόλεπτα. Ένα τρίλεπτο το αφήσει σίγουρα. Μπράβο ρε, μπράβο ρε, μπράβο ρε, μπράβο ρε, μπράβο. Δεν τα παρατάει, τέτοια ομάδα είναι. Τα παιδιά έχουν φιλότυπο, βγάζουν ψυχή σε κάθε αγώνα, άσχετα με το. Κοντά στο γκολ η Βόνη. Βιαστήκαμε να προδιαγράψουμε την τύχη του αγώνα. Η Βόνη, τα παιδιά της Βόνης όμως έχουν άλλη. Νοοτροπία. Ένα λεπτό καθυστερήσεων. Κοντά στον γκολ η Βόνη λοιπόν Λαράκη, παραμένει το 2-4. Λαράκη, από κοντά, ε. Μπάλανε για τη Βόνη. Λοιπόν, έφτασε ξανά στο γκολ. Άδειξε τον εαυτό της η Βόνη στην αρχή του δευτέρου. Έμεινε πίσω. Έδωσε χώρο και ευκαιρίες στο Μπάουκ. Έδωσε και ο διαιτητής δύο πέναλτι. Δίκαια άδικα. Θα τα κρίνετε εσείς. Δύσκολη κατάσταση. Με το κρύο το παιδί σφαδάζει κάτω. Ήταν παλιά κοντά. Νομίζω παλιά έφερε. Πλησιάζομαι το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Λήξη, δεν περιμένει άλλο ο διαιτητής. 2-4 το τελικό σκορ. Μπράβο στα παιδιά των δύο ομάδων. Μπράβο στο τρίο το διαιτητικό. Ανεξαρτήτως κρίσης. Μπράβο και σε μένα. Για όλο αυτό το σκηνικό. Γλιτώσαμε τουλάχιστον το χιόνι, το χιονόνερο δεν το γλιτώσαμε. Αν το παιδί καλά να μείνουμε λίγο εδώ. Έχει και ενδιαφέρον. Να είναι καλά το παιδί. Μα τώρα εγώ αμέσως λέω, δεν έβγει τώρα. Στόπα να μου το βάλει μπροστά. Χρήστο, πέρα το κοσάρι. Πέρα το κοσάρι, μα δεν βγαίνει. Καλά, πως εγώ.
Εντάξει. Αποβασταζόμενος έστω. Θα πάει μέσα για τις πρώτες βοήθειες. Αυτά. Καλό σας βράδυ. Πάντα υγεία και μακριά από τα δικό. Τέλος.